Τράβηξαν μέχρι το τέλος. Δεν υπολόγισαν ούτε θέσεις, ούτε αξιώματα, ούτε οικογενειακή προσωπική ζωή και το τράβηξαν μέχρι το τέλος για αυτό που πίστευαν. Ένας τέτοιος, σήμερα εορταζόμενος, μάρτυρς χριστιανός, είναι ο Άγιος Τρίφων. Έδωσε τα πάντα, τη ζωή του, τη μαρτυρία του, την ομολογία του, το αίμα του, για αυτό που πίστευε, για τον Χριστό. Και θυσιάστηκε για αυτό που πίστευε, αλλά και για αυτό που ενσάρκωνε, τις αλήθειες του χριστιανισμού. Προβάλλει λοιπόν μπροστά μας η μαρτυρική μορφή του Αγίου Τρίφωνος, πολιούχου και προστάτου της πόλεως της Παλήνης, της όμορφης της πόλεως αυτής των Μεσογείων, της Αττικής. Και πριν φέρω το λόγο στο μαρτύριο και τη μαρτυρία στην οποία μας οδηγεί η προσωπικότητα του σήμερα εορταζομένου Αγίου Μάρτυρος, θα ήθελα από τη θέση αυτή, καθηκόντος, να εκφράσω τις ευχαριστίες τόσο εμού προσωπικώς, όσο και του συλλειτουργούντος αρχιερέως Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ναζιανζού κυρίου Θεοδωρίτου, στο Σεπτό Ποιμενάρχη σας, Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Λαβρεωτικής, κύριο Νικόλαο, ο οποίος με πολύ αγάπη και φιλόφρονα διάθεση μας κάλεσε σήμερα συμπανηγυριστές στην πανήγυρη αυτή της ενορίας αυτής. Τον ευχαριστούμε διότι μας έδωσε τη δυνατότητα, μας παραχώρησε το Ιερό Θυσιαστήριο, θα τελέσουμε μαζί τη Θεία Ευχαριστία και να συμπροσευχηθούμε μαζί Του. Τον ευχαριστούμε και εγώ έχω και ένα ιδιαίτερο παραπάνω λόγο να ευχαριστήσω το Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη σας, Μεσογείας κύριο Νικόλαο, τον Πολυσέβαστο και Λόγιο Ιεράρχη της Ελλαδικής Εκκλησίας, διότι είναι εκείνος ο οποίος με ενθρόνησε στην νεοσύστατη Μητρόπολη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Οροπού μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, την οποία με ψήφους κανονικές και κανονική και νόμιμη διαδικασία διαπημένο εδώ 1,5 χρόνο και της οποίας διατέλεσε επί πενταετία το ποτηρί της. Του εύχομαι ο Μέγας Αρχιερεύς των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, να του χαρίζει υγεία να συνεχίσει τη θεοτίμητη και θεοφιλή αρχιερατεία του στην εμπεμπιστευμένη πείμνη εδώ της Μητροπόλεως του, αλλά και προς όφελος της ελλαδικής μας Εκκλησίας. Ο πρώτος μάρτυρας, αγαπητοί μου χριστιανοί, της πίστεως και αληθινός, όπως τον αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι ο μάρτης, με κεφαλαίο το μη, ο αληθινός, γιατί ο Χριστός μας έδωσε τη μαρτυρία για τον εαυτό του. Μαρτύρησε ότι είναι ο Υιός του Θεού, ότι ήρθε για να σώσει τον κόσμο, πράγμα και το οποίο έκανε μέσα από τα σωτηριώδη γεγονότα της Θείας Οικονομίας, έσωσε τον κόσμο, έδωσε την καλή μαρτυρία και υπέστηκε το μαρτύριο. Επισφράγησε δηλαδή τη μαρτυρία και με το σταυρικό θάνατό του και με την ένδοξη Ανάστασή του. Αυτό λοιπόν τον αρχιμάρτυρα της πίστεώς μας στο Χριστό τον διαδέχτηκαν πάρα πολύ εις το άθροιμα της μαρτυρίας και του μαρτυρίου του Ευαγγελίου του. Τη σκυτάλη δηλαδή από τα χέρια του Χριστού την πήραν στους επόμενους αιώνες πολλοί άνθρωποι. Πρώτον, οι Άγιοι Απόστολοι, οι οποίοι και αυτοί έδωσαν την μαρτυρία του Ευαγγελίου, μαρτύρησαν για τον Χριστό, κήρυξαν και επισφράγησαν και οι περισσότεροι από αυτούς τη μαρτυρία τους με αίμα. Διάδοχοι στο μαρτύριο και στη μαρτυρία των Αγίων Αποστόλων τα εκατομμύρια των Αγίων Μαρτύρων, ιεραρχών, γυναικών και ανδρών και λοιπόν. Αυτοί λοιπόν πήραν τη σκυτάλη της μαρτυρίας και του μαρτυρίου από τους Αγίους Αποστόλους. Άνθρωποι από όλες, θα λέγαμε, τις κοινωνικές τάξεις και τις ηλικίες, πάσης φύσεως άνθρωποι. Από μικρά παιδιά, ο Άγιος Κήρυκος, 3 ετών, μέχρι
το γέροντα Άγιο Χαραλάμπη, 110 ετών που θα γιορτάσουμε μεθαύριο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν χριστιανοί τη μαρτυρία της πίστεως, επειδή αγαπούσαν τον Χριστό, επειδή πίστευαν στον Χριστό, δεν υπολόγισαν ούτε οικογένεια, ούτε άλλα αξιώματα τα οποία κατήχαν, αλλά το έφτασαν, όπως είπα στην αρχή, μέχρι το τέλος, μέχρι το μαρτύριο, μέχρι το αίμα. Έμειναν σταθεροί σε αυτό το οποίο πίστευαν και στο οποίο παρέδωσε η Εκκλησία, σταθερή και μετακίνητη μπροστά στους διώκτες τους. Τέτοιο πρόσωπο σταθερό και μετακίνητο είναι και ο Άγιος Μάρτης Τρίφων, ο οποίος έζησε τους πρώτους 3 αιώνες του χριστιανισμού, το 250 μαρτύρησε, στις δύσκολες εκείνες εποχές που δεν ήταν δυνατόν να λες ότι είσαι χριστιανός. Ήταν πιστό, απλό παιδί του λαού, βοσκός. Γι' αυτό βλέπετε, τον βλέπετε να εικονίζεται με γεωργικά εργαλεία και να τιμάται κυρίως από τον αγροτικό πληθυσμό. Και δεν είναι και άσχετο το γεγονός ότι τον έχετε και πολιούχο στην Παλίνη, εδώ που υπάρχουν πάρα πολλοί αμπελώνες και υπήρχαν τα παλιά εκείνα χρόνια, τα όμορφα, στην Αττική γη. Έδωσε λοιπόν τη μαρτυρία, επισφράγισε τη μαρτυρία και την ομολογία της πίστεώς του με το μαρτύριο του αίματος. Μπορούσε να απαλλαγεί, διότι τον πρίκησε ο Θεός, επειδή ήταν πολύ πιστός χριστιανός, με το χάρισμα της θαυματουργίας, έκανε θαύματα εν ζωή. Γι' αυτό ανήκε και στη χωρία των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων. Αλλά δεν δέχτηκε να ανταλλάξει τίποτα με την πίστη στο Χριστό. Γι' αυτό έφτασε στο μαρτύριο και επισφράγισε τη μαρτυρία με το αίμα. Όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, οι Άγιοι Μάρτυρες προτιμούσαν να είναι περισσότερο με το Χριστό παρά με οτιδήποτε άλλο. Μπήκε λοιπόν στη χωρία των Αγίων Μαρτύρων μαζί με τους Άγιους άλλους μάρτυρες και βγαίνει μπροστά μας σήμερα τρανό παράδειγμα μαρτυρίας και μαρτυρίου ο Άγιος Μάρτης Τρίφων. Είναι δύσκολο, αγαπητοί μου αδερφοί, αλλά και πολύ εύκολο να δίνει κάποιος μαρτυρία για αυτό που πιστεύει. Οι Άγιοι Μάρτυρες δεν έδωσαν μόνο μαρτυρία επειδή πίστευαν στον Χριστό. Έδωσαν μαρτυρία και ζωντανή μαρτυρία, διότι ήταν έμπτυχες εικόνες και του χριστιανικού τρόπου της ζωής. Δεν μαρτύρησαν μόνο για την πίστη, μαρτύρησαν διότι ζούσαν και διήγαν βίο διαφορετικό από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και βλέποντάς τους, οι υπόλοιποι ήταν ελεγχόμενοι. Ήταν δυτή λοιπόν η μαρτυρία τους. Και για την πίστη και για τον τρόπο της ζωής. Διέφεραν. Ήταν το κάτι άλλο. Είναι αυτό που λέμε σήμερα που ζητάμε όλοι πρότυπα. Πρότυπα αυταπάρνησης, πρότυπα αυτοθυσίας, πρότυπα ανθρώπων τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε. Τέτοιοι ήταν οι Άγιοι Μάρτυρες, τέτοιος ήταν ο Άγιος Μάρτης Τρίφων. Και λέγω ότι είναι και εύκολο και δύσκολο κάποιος να ακολουθήσει αυτή τη μαρτυρία και το δρόμο του μαρτυρίου. Είναι μεν εύκολο, διότι θρησκεύουμε σήμερα όλοι αδαπάνως. Δεν μας πιέζει κανένας, δεν μας εκβιάζει, δεν μας έφερε κανένας σε σημείο που να μας ζητήσει να αρνηθούμε τη χριστιανική μας πίστη και την ιδιότητα για να μπορέσουμε να θρησκεύουμε. Θρησκεύουμε και εκτελούμε τα θρησκευτικά μας καθήκοντα ελεύθερα. Ενώ τον περασμένο αιώνα χιλιάδες, εκατομμύρια αδερφοί χριστιανοί πλήρωσαν με το αίμα και το μαρτύριό τους, νεομάρτυρες κι αυτοί, την πίστη στο Χριστό. Είναι εύκολο λοιπόν να δίνουμε μαρτυρία, διότι δεν υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που να επιβαρύνουν τη δυνατότητά μας αυτή. Παράλληλα όμως, με ένα πολύ μικρό παράδειγμα θα σας αποδείξω ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολο να δώσεις μαρτυρία για αυτό που πιστεύεις, διότι έρχονται δυνάμεις, ο διάβολος, εσωτερική διαμάχη που κάνει τον άνθρωπο να ντρέπεται να ομολογήσει αυτό που είναι. Είναι κοινώς ομολογούμενο ότι η θρησκεία δεν ανήκει στο χώρο της προστασίας
των ατομικών δικαιωμάτων, ούτε της ιδιωτικής ζωής, ούτε στην προστασία του απορρίτου του ιατρικού, ούτε του τραπεζικού απορρίτου. Πολύ καλά είναι αυτά τα απόρριτα και πρέπει να προστατεύονται από τους νόμους για να διαφυλάσσονται οι άνθρωποι από τους άλλους κακόβουλους. Είναι άριστη η νομοθεσία σε αυτόν τον τομέα. Αλλά το να ομολογείς την πίστη στον Χριστό δεν ανήκει στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής. Μπορεί ο νόμος να τη βάζει εκεί, ο χριστιανός όμως δεν τη βάζει εκεί. Και φανταστείτε να την έβαζε ο Άγιος Τρίφων στην ιδιωτική της ζωή, τι του ζήτησαν? Πες ότι δεν πιστεύεις ρε παιδί μου και όλα θα πάνε καλά. Και κάνεις στην ιδιωτική σου ζωή ό,τι θέλεις, είπε όχι. Αυτό που πιστεύω και στην ιδιωτική μου ζωή και δημοσίως το ομολογώ και θα το ομολογώ. Πόσες φορές βρεθήκαμε και βρεθήκατε και θα βρεθούμε άνθρωποι πιστοί, δεν αναφέρομαι στους άλλους, σε χώρους όπως θέλετε πέστε τους. Στον οικογενειακό, στον επαγγελματικό, στον κοινωνικό, στον πολιτικό, στον φιλικό, όπως θέλετε χαρακτηρίστε το χώρο, στον οποίο υβρίζεται η Εκκλησία, βρίζεται ο Χριστός, λένε λόγια εναντίον της Εκκλησίας, αρθογραφούνε χωρίς κανέναν ενδιασμό, μην τηρώντας ούτε τους τύπους της ευπρέπειας και της ευγένειας. Και όταν βρίσκεται κάποιος άνθρωπος πιστός, ο οποίος θρησκεύει, πηγαίνει στην Εκκλησία, κοινωνεί των μυστηρίων, πολλές φορές είναι και από τους πρώτους και από τα πρώτα φέροντες, δεν μιλάει καθόλου. Ακούει τους άλλους και τον καλύπτει η σιωπή. Φοβάται, ντρέπεται να πει αυτό που είναι. Να πει αυτό που είναι. Και λέει μέσα, το κάνει την προσευχή του και λέει εγώ θα σώσω τώρα την κατάσταση, δεν βλέπετε τι γίνεται εδώ. Όλοι μιλάνε από παντού εναντίον της Εκκλησίας. Εγώ πιστεύω, έχω καλή σχέση με τον Χριστό. Έρχεται μετά, εξομολογείται, γιατί τον έχει τύψει συνειδήσεως για αυτό που κάνει και εξακολουθεί τη ζωή του όπως την εξακολουθεί. Αυτό όμως, αγαπητοί μου χριστιανοί, δεν είναι ούτε μαρτυρία για την πίστη, ούτε είναι ότι ακολουθούμε τους Άγιους Μάρτυρες σε αυτό που εκείνοι μας δίδαξαν. Εάν ερχόταν σήμερα ο Άγιος Τρίφωνος ανάμεσά μας, τον τιμούμε σήμερα με ύμνους, με οδές πνευματικές, τιμούμε το μαρτύριό του, τη μαρτυρία του, τον έχουμε μπροστά μας, και βρισκόταν ξαφνικά πραγματικά μπροστά μας, τι θα μας ζήταγε, τι θα ζητούσε από μας, τι θα μας έλεγε? Θα του προσφέρουμε θυμιάματα, πρόσφορα, αρτοκλασίες, κόλυβα, τι θα ήθελε σήμερα από μας? Όλοι γνωρίζετε, και δεν είμαι εγώ αυτός που θα σας κάνω το μάθημα, ότι θα μας ζητούσε να τον ακολουθήσουμε στο άθλημα της μαρτυρίας και του μαρτυρίου, όχι του αίματος, δόξα τω Θεώ, δεν χρειάζεται, στο άθλημα, γιατί είναι άθλημα, θέλει αγώνα να το κάνεις, όπως σας είπα, να μαρτυρήσεις για την πίστη σου, για αυτό που είσαι, για αυτό που πιστεύεις, για τα ιδανικά που έχεις, για τις αρχές που έχεις μέσα σε μια κοινωνία η οποία είναι διαμορφωμένη όπως είναι διαμορφωμένη. Θα μας έλεγε λοιπόν να τον ακολουθήσουμε στη μαρτυρία και την ομολογία της πίστεως. Να μείνουμε σταθεροί στην ανώθευτη πίστη, όπως μας την παρέδωσαν οι Οικουμενικές Σύνοδοι, ακαινοτόμητοι, όχι όπως την πιστεύει ο καθένας και την προσαρμόζει, όπως την παρέδωσε και την παραλάβαμε την Εκκλησία. Να μείνουμε σταθεροί στις χριστιανικές εντολές και βασικές εντολές του Ευαγγελίου του Χριστού. Και αυτή τη μαρτυρία, κι εγώ που είμαι ποιμήν και εσείς, να μην τη δίνουμε μόνο με τα λόγια, να τη δίνουμε και με τα έργα, ο καθένας από τον τομέα και από το πόστο το οποίο κατέχει. Τότε λοιπόν θα είμαστε γνήσιοι διάδοχοι. Θα είμαστε, αυτό που λέει το Απολυκήκιο, τρόπον μέτοχοι. Έτσι θα συμμετάσχουμε στη γιορτή, έτσι θα μείνει η γιορτή σημερινή του Αγίου Τρίφωνος. Και αυτό θα επιθυμούσε και αυτός από μας. Και τελειώνω, να μην σας κουράζω. Αυτή τη μαρτυρία της ομολογίας δεν τη ζητάει η Εκκλησία, δεν τη ζητάω εγώ, για να δικαιολογήσω την ύπαρξή μου ή για να δικαιολογήσουμε την Εκκλησία. Τη ζητάει κάποιος, εμένα μπορείτε να με εμφισβητήσετε, και τον οποιοδήποτε κληρικό,
αλλά τη ζητάει ο ίδιος ο Χριστός. Το Χριστό όμως νομίζω ότι δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει κανένας, εκτός αν δεν το πιστεύει. Το είπε ο ίδιος. Ή εμέ εδίωξαν και εμάς διώξουσι. Ή των λόγων μου ετήρησαν και των ημέτερων τηρήσουσι. Ό,τι έκαναν σε μένα, είπε, θα το κάνουν και σε εσάς. Και προσθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εάν με, είπε ο Χριστός, εάν με αναγνωρίσετε ενώπιον των ανθρώπων και πείτε ότι είστε δικοί μου και με αποδεχτείτε και με αναγνωρίσετε σε αυτή τη ζωή και πείτε ότι είστε μαζί μου, όταν εγώ θα έρθω ενώπιον του Πατέρα μου στον ουρανό, τότε θα σας αναγνωρίσω και εγώ και θα πω ότι είστε φίλοι μου, ότι είστε δικοί μου. Είναι η απέτηση λοιπόν του Χριστού. Είναι η απέτηση του αρχηγού της πίστεώς μας, σε αυτόν που πιστεύουμε. Αυτό ζητά τη μαρτυρία. Αυτό ζητά και το μαρτύριο της ομολογίας της μαρτυρίας. Και εύχομαι και προσεύχομαι ταπεινώς, ευχηθείτε και εσείς σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, ο Κύριός μας, ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, ο αρχιμάρτης ο αληθινός, δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Τρίφωνος του Θαυματουργού, να μας δώσει δύναμη να ασκήσουμε αυτό το άθλημα της μαρτυρίας στις σημερινές δύσκολες περιστάσεις με τον καλύτερο βαθμό και στον καλύτερο βαθμό που μπορούμε, για να επιτύχουμε και τα επίγεια αγαθά, αλλά να αποκτήσουμε και την αιώνια βασιλεία. Αμήν. Μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, την οποία έδωσε ο Θεός και είχαμε, θεωρώντας ότι ύστερα από τόσα χρόνια είχαμε μια μοναδική ευκαιρία τέτοια μέρα να έχουμε ένα αρχιερατικό συλλήτρουργο. Πάντοτε ήμασταν μόνοι μας. Σήμερα όμως έχουμε αυτή τη χαρά. Θέλω να καλωσορίσω, να ευχαριστήσω εκ μέσης καρδίας και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κηφισίας, αγαπητότατο αδελφό, γείτονα, όπως είπε προηγουμένως, είχα και εγώ την ευλογία έτσι να ζήσω τον πόνο αυτής της Μητροπόλεως, τις ανάγκες της, τις χαρές της, για περισσότερο από μία πενταετία, και έτσι υπάρχει αυτή η συγγένεια, νομίζω, των βιωμάτων και των αισθημάτων που αναφέρεται ακριβώς τη ζωή της γειτονικής μας Μητροπόλεως. Ο Σεβασμιότατος για χρόνια διακόνησε τα γραφεία της Ιεράς Συνόδου, έφτασε και στη θέση του Γραμματέως και στη συνέχεια του Αρχιγραμματέως για μακρά περίοδο. Είναι για μένα και σύμβολος για θέματα διοικητικής φύσεως που δεν τα κατέχω και καλά. Εκείνος είναι άρτιος γνώστης αυτών. Τον βλέπουμε έτσι με ζήλο να διακονεί σε αυτή τη διπλανή Μητρόπολη, αγωνιζόμενος καθημερινά να επιλύσει προβλήματα και να αγκαλιάσει τους ανθρώπους της. Θέλω επίσης να καλωσορίσω και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ναζιαζού, τον κύριο Θεοδόρητο, ο οποίος έτσι διακρίνεται για την αξιοπρέπειά του, για την ευγένειά του και την οικουμενική αντίληψη της ζωής και της σκέψης του, καθώς έζησε για αρκετά χρόνια και στη Μεγάλη Βρετανία και διεικόνησε εκεί. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα κοντά μας. Βγήκατε λίγο από το πρόγραμμά σας, δεν είναι και εύκολη μέρα. Θέλουμε να σας καλωσορίσουμε, να δηλώσουμε δημοσία ότι σας ζούμε και σας αισθανόμαστε ως αδελφούς. Δεν έχουμε κάτι άλλο να αντιπροσφέρουμε. Ναούς έχουμε, θυσιαστήρια στα οποία χαρά μας είναι να λειτουργούμε μαζί και να ομολογούμε αυτή την κοινή πίστη μας. Και να ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας, όπως είπε και στο κήρυγμά του ο Σεβασμιότατος, πραγματικά η ζωή τους να χαρακτηρίζεται από αυτήν την μαρτυρία του λόγου, της πίστεως και της ζωής. Εγώ θα πω και έναν πιο τολμηρό λόγο, να έχει και το μαρτύριο μαζί και με τις συνειδήσεις, αν χρειαστεί και μέχρι θέματος. Αυτά τα πρότυπα έχουμε εμείς τους μάρτυρες, αυτά τα πρότυπα και αν κληθούμε πρέπει να δώσουμε και στο λαό. Αυτή την παρακαταθήκη να καταθέσουμε όλοι μας και στην Εκκλησία. Να ζήσετε, ο Θεός να σας ευλογεί,
να διαπημένετε θεοφιλώς το ποιμνιό σας σεβασμιότατε και να διακονείτε την Αγία του Εκκλησία θεοφιλέστατε. Θέλω να καλωσορίσω επίσης και τους ιερείς που υπάρχουν και από τις άλλες Μητροπόλεις και που βρίσκονται σήμερα και την εορτάζουν μαζί μας, φυσικά τον κύριο Δήμαρχο, τους αγαπητούς μας κυρίους βουλευτές, τους εκπροσώπους εδώ των αρχών, τα παιδιά μας από τα σχολεία που ήρθαν έτσι με τις σημαίες τους να γιορτάσουν και αυτά την γιορτή του Αγίου Τρίφωνος, όλους όσοι βρίσκονται, τους ψάλτες μας που και αυτοί τόσο ωραία και νεανικά έψαλαν σήμερα, ο Θεός όλους να σας ευλογεί και να σας χαρίζει πλούσια τα δώρα και τις ευλογίες Του, δίνοντας τον κάθε ένα κατά την καρδία του, κατά την επιθυμία του, αλλά και κατά την πνευματική του ανάγκη. Ο Θεός να σας ευλογεί, να ζήσετε και πάλι χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.